στους εργαζομένους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για ένα βασικό ζήτημα, την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού που προωθεί η κυβέρνηση. Τι ακριβώς σας είπατε και τι σας είπαν? Η επιλογή να επισκεφθούμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να συναντηθούμε με τους εργαζομένους δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, είναι μια στρατηγική δέσμευση προστασίας της δημόσιας περιουσίας, της δημόσιας ιδιοκτησίας και φυσικά των στρατηγικών εργαλείων ανάπτυξης της χώρας μας και του λαού μας. Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ είναι μια πράξη παράνομη, κακουργηματική, αντισυνταγματική. Η παράδοση των εργαζομένων σε καθεστώς ανασφάλειας και αγωνίας είναι μια πράξη απάνθρωπη, αυτοτελώς αντισυνταγματική και παράνομη. Η διαιώνιση του καθεστώτος εκποίησης της δημόσιας περιουσίας και ωφέλειας σε ιδιωτικά και κρατικά συμφέροντα που αντιστρατεύονται το δημόσιο συμφέρον της Ελλάδας είναι μια πράξη προδοτική. Αυτό το οποίο καλούμαστε όλοι να υπηρετήσουμε σήμερα, μέσα και από την αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, είναι η δημοκρατία, είναι η πατρίδα μας και είναι η σχέση του κάθε πολίτη με αυτά που αποτελούν αδιαπραγμάτευτα και αναφέρετα δικαιώματα και κεκτημένα. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ανήκει στον ελληνικό λαό, ανήκει στους πολίτες και πρέπει να προστατευθεί, να περιφρουρηθεί και φυσικά να αξιοποιηθεί. Η μη αξιοποίησή του, η εσκεμμένη απαξίωσή του, αποτελεί πολιτική επιλογή με εγκληματικά χαρακτηριστικά.